Κύριε Κανταρζή, ξεκίνησε το επίδομα βοήθεια σε δικαιούχους για επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ποιους αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Ναι, καλημέρα κύριε Βολίτου. Αφορά τους δικαιούχους όπου έχουν χαμηλά εισοδήματα. Εμείς ενημερώνουμε τους καταναλωτές να απευθυνθούν στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας Οφείλων, στα τηλέφωνά μας, και να πηγαίνουν από εκεί. Μπορούν και μέσω του υπολογιστή να καταθέτουν τις αιτήσεις, διότι γίνει παράταση. Ήτανε μέχρι 30 του 22 και δόθηκε εξάμηνη παράταση μέχρι 31 12 του 22. Αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα ή και επαγγελματίες? Αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα, οικίες. Και εδώ είναι ένα πρόβλημα, διότι πολλοί συμπατριώτες μας έχουν πρόβλημα και επικοινωνούν μαζί μας επιχειρηματίες, όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό. Οι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχει γίνει επανασύνδεση μέχρι 31-12. Είναι τα κριτήρια, είναι τα πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας. Όλα αυτά τα στοιχεία πού θα πρέπει να τα καταθέτει ο ενδιαφερόμενος? Στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, και μπορούν να επικοινωνήσουν στο 21-502, 22-42-0-21-502 και να καταθέτουν τις αιτήσεις τους. Αυτό είναι κάτι που συνεχίζεται. Όπως σας είπα, δόθηκε εξάμηνη παράταση και υπάρχουν ήδη αιτήσεις. Υπάρχει επιτροπή. Με η επιτροπή αυτή είναι από το ΔΔΕ. Ναι, με τη ΔΔΕ. Στέλνουμε τα δικαιολογητικά και από εκεί και πέρα μπορεί να γίνει και επιτοπίος έλεγχος στις οικίες για να δουν αν είναι όλα όπως τα καταθέτουν. Εγώ ήθελα να πω σε όλους τους συμπολίτες μας όπου έχουν τα κριτήρια και μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Πρόκειται, κυρία Κανταρζή, για ένα εφάπαξε βοήθημα? Ναι. Γνωρίζουμε το ποσό ή έχει να κάνει με την οικογένεια, με τα τετραγωνικά ίσως? Και με την οικογένεια και τα άτομα που είναι στην οικογένεια, αλλά πριν από καιρό που είχαμε περάσει κάποιες αιτήσεις, να ήταν αρκετά μεγάλα τα ποσά, όπου πληρώθηκαν και δεν πληρώνεις και την επανασύνδεση. Δεν πληρώνεις είναι δηλαδή δωρεάν η επανασύνδεση. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον έτσι, από την εμπειρία που έχετε από όλο αυτό το διάστημα που κατατίθενται αιτήσεις? Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει, κυρία Βολίτου. Σημασία έχει ότι οι ημερομηνίες είναι, δηλαδή σε δεσμεύει αυτό και δεν πρέπει να έχει γίνει επανασύνδεση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι, αν θα το αλλάξουν. Και να μπορούν οι συμπολίτες μας να βοηθηθούν περισσότερο. Ποιος είναι αυτός ο σκοπός του βοηθήματος του συγκεκριμένου και που έχει και όλα αυτά τα κριτήρια που, όπως και εσείς επισημάνατε, είναι λίγο δεσμευτικά? Σκοπός είναι να βοηθηθούν οι ευάλωτες οικογένειες. Και κυρίως από ό,τι αντιλαμβάνουμε με χαμηλά οικονομικά κριτήρια, έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό καταθέτουν και το ε9, τα πόσα άτομα είναι μέσα στην οικογένεια. Όλα αυτά για να μπορέσουν και να βοηθηθούν. Ο Δήμος, δηλαδή, ουσιαστικά είναι ο διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών. Μαζί με τη ΔΔΕ.